με ιδιαίτερα χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα την ημέρα των Θεφανίων, η Μητρόπολη μας υποδέχεται επισήμως, ακόμα μια φορά και επισήμως πλέον, δύο νέους αρχιερείς της Μεγάλης του Θεού του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, δύο αδελφούς και συλλειτουργούς οι οποίοι συμπορεύτηκαν μαζί μας, συνδιακονήσαμε και η χάρη του Θεού τους έχει αναδείξει πλέον επισκόπους της Εκκλησίας μας. Είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενίας κύριος Ειρηναίος, ο οποίος μεγάλωσε στις αυλές αυτού του ναού και μέσα σε αυτό το ναό και ο οποίος θα μας ομιλήσει σήμερα για την εορτή των Θεοφανίων. Και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δωρηλαίου, ο κύριος Δαμασκηνός, ο οποίος και εκείνος μεγάλωσε πλησίον, όπως και ο έτερος αδελφός Ειρηναίος, πλησίον του Αγίου Κρήτης, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι όλοι μας χαιρόμαστε αυτή τη χαρά της λειτουργίας, αλλά και τη χαρά της συνυπάρξεως μέσα σε αυτό το ευλογημένο νησί. Και οι δύο ηγουμένοι, τις δύο πατριαρχικές μονές, καθένας έχει αναλάβει τα δικά του διακονήματα και όλοι μαζί εργαζόμαστε για τη δόξα του Θεού. Θεοφιλέστατε Άγιε Ευμενίας, παρακαλούμε να έχετε το λόγο, να μας πείτε ένα λόγο παρηγοριάς και δύναμη, όπως ακριβώς εσείς βιώνετε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κιδωνίας και Αποκορώνου, κύριε Δαμασκηνέ, Θεοφιλέστατε Άγιε Δωρηλαίου, κύριε Δαμασκηνέ, σεβαστοί πατέρες και συλλειτουργοί, διάκονοι, αδελφοί μου και αδελφές μου, προσκλήθηκα στην εορτή την μεγάλη αυτή των φώτων εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό, τον Καθεδρικό Ναό της Τριμάρτυρης της πόλεως μας, όπου με συνδέουν ωραίες αναμνήσεις παιδικών χρόνων, καθότι εδώ γνώρισα το μεγαλύτερο και ακριβότερο δώρο της ζωής, την ορθόδοξη πίστη μας, και ήρθα σε σχέση και επαφή με τις αείζωες πηγές της παραδόσεώς μας. Εδώ, υπό αυτήν την πτέρυγα της ουρανίου σκέπης, όπως περιγράφεται πολύ όμορφα στην προμετωπίδα του ναού, στη μαρμάρινη στήλη, πάνω ψηλά στο ναό. Αδελφοί μου, Θεοφάνεια σήμερα, Θεός εφανερώθηκε, ήλθε στην ιστορία μας, έγινε άνθρωπος, ο προαιώνων Θεός, και δεν έγινε μήτε σύστημα, μήτε θεωρία, μήτε άγγελος, μήτε λόγος, αλλά έλαβε σάρκα και οστά και εισήλθε στα δεινά της ιστορίας μας. Έλαβε την ανθρώπινη φύση μας για να την θεώσει, να μας επαναφέρει εκεί που ήμασταν, στο πρωτόκτιστο κάλος μας, στην ομορφιά της πρώτης δημιουργίας μας, πριν την ανταρσία μας, όπου ευρισκόμασταν ως παιδιά με τον Πατέρα μας, και ξαναήλθε Εκείνος για να μας συναντήσει, όχι σε παλάτια, όχι μέσα σε μεγάλες πόλεις φωταγωγημένες και πλούσιες, αλλά μέσα σε μια φωτεινή και ταπεινή και απέριτη φάτνη,
Και όπως λέγει ο Τζοβάνι Παπίνι, γεννήθηκε και σε ένα σπήλαιο για να δείξει που βρήκε την ανθρώπινη κοινωνία μας, την ανθρωπότητά μας, πόσο χαμηλά, σε ποια κατάσταση θλιβερή ευρίσκεται, και δυστυχώς, παρόλη την ενανθρώπιση, τη σταύρωση και την Ανάστασή Του, συνεχίζομαι μέσα στις λάσπες και τις βρωμιές της ζωής να βρισκόμαστε και να μην θέλουμε να σηκωθούμε μαζί με Εκείνον που πρώτος μας σήκωσε και μας ξεσήκωσε από τον θάνατο, τον σταυρό και την απόγνωση. Πάντοτε, αδελφοί μου, η ανθρωπότητα πρόσμενε την λύτρωσή της. Σε όλες τις παραδόσεις όλων των λαών, όλων των εποχών, οι άνθρωποι προσμένανε και πρώτοι και πάνω από όλους οι Έλληνες φιλόσοφοι. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από τον Αλκιβιάδη Β' Φερυπίν, όπως αναφέρεται στον Πλάτωνα, εκεί σε μία συζήτηση του Αριστοτέλη με τον Αλκιβιάδη, ο οποίος πήγαινε να θυσιάσει σε έναν βωμό στους θεούς. Και του λέει ο Σωκράτης, ο δικαίος μαζί με άλλους φιλοσόφους της αρχαιότητος, επωνομαστής ο προ-Χριστού Χριστιανός, σταμάτα, μη θυσιάζεις στους θεούς, μην κάνεις τίποτα, γιατί θα έρθει Εκείνος ενικός, θα έρθει Εκείνος που θα σε διδάξει και θα μας διδάξει πώς πρέπει και σε ποιον πρέπει να θυσιάζουμε. Και του λέγει ο Αλκιβιάδης, και ποιος είναι αυτός και πότε θα έρθει. Θα έρθει, του λέει, και θα είναι ένας, και θα έρθει για να βγάλει την αχλή, το θάμπος από τα μάτια σου και να μπορέσεις να δεις. Και θα έρθει γιατί μέλει περί σου, γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Για να μην αναφερθώ στο εκπληκτικό εκείνο και ανεπανάληπτο κείμενο των Προμηθέα Δεσμότη, που μέχρι και η χρονολογία της γεννήσεως του Χριστού, του λυτρωτή, αναφέρεται εκεί. Αλλά βέβαια τούτα, επειδή ξυπνούν τις συνειδήσεις των ανθρώπων, δεν θέλει το σύστημα της παιδείας μας να τα διδάσκονται τα παιδιά, γιατί τα θέλουν υπνοτισμένα για να τα οδηγούν όπου θέλουν. Αλλά όταν κανείς διαβάσει όχι μόνο τους αρχαίους, τους ημετέρους, αλλά και πολλών άλλων λαών, μέχρι και ο Κομφούκιος, αλλά δεν θέλω τώρα και δεν είναι της παρούσης να επεκταθώ, αλλά αν μπορούσαμε, αδελφοί μου, να μελετήσουμε, να διαβάσουμε αυτήν την αγωνία των λαών και των εθνών, την πανανθρώπινη νοσταλγία για επαφή και κοινωνία και επικοινωνία με τον Πατέρα, θα μέναμε εκστατικοί μπροστά στο θαύμα αυτό που εμείς ζούμε ιδιαιτέρως αυτές τις ημέρες και κάθε χρόνο όταν έρχονται και επανέρχονται τα Χριστούγεννα, για να μας θυμίσουν ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή και έγινε άνθρωπος. Και το ερώτημα είναι εάν εμείς είμαστε άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία αλλοπρόσαλη που τρώγει τη σάρκα της, που δεν μπορεί να δει πέραν από την ύλη, σε μια ανθρωπότητα και μια κοινωνία που χάνεται και βυθίζεται, και βλέπουμε
με αγωνία τα γεωπολιτικά παιχνίδια στην περιοχή μας, στις ευλογημένες θάλασσες που περιβάλλουν την ίσο μας, την Κρήτη μας. Και διερωτόμαστε τι ψάχνουμε να βρούμε και πού οδηγούμε την ιστορία και γιατί δεν μπορούμε να ενστερνιστούμε το μήνυμα της σάρκωσης ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ζήτησε και ζητιάνεψε την ανθρώπινη φύση μας να την θεώσει, γιατί αυτός είναι ο αιώνιος και προαιώνιος και μοναδικός και ανεπανάληπτος προορισμός μας, η θέωση. Το νουν από γης εις ουρανών μεταθέντες, να μετατεθούμε αλλού, γιατί για αλλού είμαστε. Πότε θα βρούμε τον δρόμο μας λοιπόν όλοι μας, και πρώτος ο ομιλών. Πότε θα βρούμε την οδό της ζωής, την όντως ζωή να πορευθούμε. Σήμερα Θεοφάνη αδελφοί μου, και θα γιάσουμε τα ύδατα. Μία ωραία συνήθεια που υπενθυμίζει την ανάγκη της δημιουργίας να καθαίρεται και να ανακαθαίρεται και να επαναλαμβάνει αυτή την κάθαρση την οποία ο άνθρωπος δια της χάριτος του Θεού καλείται να της δίδει. Επικαλούμαστε και θα επικαλεστούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να αγιάσει τα ύδατα και δια των υδάτων ολόκληρη την κτήση και πρωτίστως εμάς, την αυτού μεγαλειότητα, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Πώς, αδελφοί μου, σήμερα φτάσαμε σε αυτήν την γυμνότητα της ζωής, την αποιεροποίηση της ζωής. Να αποιεροποιείται η ζωή μας. Να την απογυμνώνουμε από κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό για να αντικαταστήσουμε τον υπεράνθρωπο. Έναν άνθρωπο χωρίς Θεό, που όμως καταλήγει να είναι επικίνδυνος, να ανάβει μόνο φωτιές, να κατακαίει τον κόσμο, να σκοτώνει, να βασανίζει, να εκμεταλλεύεται, να γίνεται ο ένας για τον άλλον ένας λύκος, όπως λέγει ο Λουντέμις, και τίποτε περισσότερο. Ο Χριστός όμως έρχεται και επανέρχεται για να μας θυμίσει τον αιώνιο προορισμό μας, που είναι να λειτουργούμε, αδελφοί μου, την κτήση. Ευχαριστιακά να την ανταποδίδουμε σε εκείνον που μας την έδωσε για να εφρενόμαστε και όχι να την βασανίζουμε και να πεθαίνουμε μέσα στην κλιματική αλλαγή που, για την οποία εμείς ευθυνόμαστε. Σήμερα θα αγιαστούν τα ύδατα και μαζί με τα ύδατα, αδελφοί μου, να αγιαστεί και να αγιάζεται πάντοτε η ύπαρξή μας. Εμείς θα παρέλθουμε όπως παρήλθανε τόσες γενιές. Πόσο σκέπασε αυτός ο ναός, πόσα όνειρα, πόσες προσδοκίες του κρητικού λαού και του γένους μας, της πόλεως μας εδώ, αγωνίες, αγώνες. Φύγανε γενιές γενεών, θα φύγουμε κι εμείς. Θα μείνει άραγε αυτή η δίψα, η δίψα για κάτι ουράνιο που έχει ανάγκη ο κόσμος για να μεταμορφωθεί, για να αγιάσει, για να βρούμε τον αιώνιο, όπως είπα πριν, προορισμό μας, να πάψουμε να είμαστε δίσως μακουφάρια, αλλά Άγια Λείψανα. Αυτό είναι το μήνυμα της εορτής μας. Θεοφάνεια, φανέρωση του Θεού. Και εκεί που φανερώνεται ο Θεός, ξεγυμνώνεται ο άνθρωπος και φαίνεται πόσο αδύναμος είναι και πόσο δυνατός μπορεί να γίνει όταν δεχτεί το γεγονός της θέωσης. Γιατί ο Θεός προσλαμβόμενος, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Όχι απλώς άνθρωποι που υπάρχουμε, αλλά που δεν θα πεθάνουμε. Αυτό κομίζει η Εκκλησία, αυτό το αιώνιο μήνυμα. Εύχομαι διευχών του Αγίου Μητροπολίτου μας να προσλάβουμε αυτό το μήνυμα, αδελφοί μου, και να νικήσουμε τις φουρτούνες της ζωής. Σίγουρα κάτω στην θάλασσα θα έχει ταραχή, όπως και η ζωή μας είναι ταραχώδης, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω.
Έχουμε σύμβολο το Σταυρό και προχωρούμε. Το ωραιότερο σύμβολο της αγάπης και της αυτοθυσίας. Να έχουμε όλη την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.